Την Κρήτη ταρακούνησαν τα 6,1 ρίχτερ το πρωί με τη διάρκεια της δόνησης να προκαλεί ανησυχία σε πρώτη φάση και το μηχανισμό να τίθεται απευθείας σε λειτουργία. Η δόνηση διήρκησε περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, δίχως να προκαλέσει όμως καταστροφές, ενώ χαρακτηριστικό της έντασης ήταν ότι παρά το επίκεντρό της που τοποθετήθηκε στα 258 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, έγινε αισθητή ακόμη και στην Αθήνα. Οι σεισμολόγοι ωστόσο εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί σε ό,τι αφορά το φαινόμενο, μιλώντας στον 984 Ευθύμης Λέκας, διευκρίνησε ότι σεισμοί τέτοιου μεγέθους στο ελληνικό τόξο και με εστιακό βάθος στα 70 χιλιόμετρα δεν ακολουθούνται από μετασεισμούς, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την καταγραφή της σεισμικής ακολουθίας. Συνήθως αυτοί οι σεισμοί δεν ακολουθούνται από μετασεισμούς ή μεγαλύτερους σεισμούς. Συνεπώς θεωρώ ότι πρέπει να είναι το μοναδικό γεγονός το οποίο θα έχει εκδηλωθεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Τόσο ο κύριος Λέκας, όσο και ο καθηγητής σεισμολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Φίλιππος Βαλιανάτος εξέφρασαν τη βεβαιότητά τους σε ό,τι αφορά μια πιθανή σύνδεση του σεισμού στην Αλβανία με το σημερινό σεισμό στην Ελλάδα ανάμεσα στα Κύθυρα και τα Χανιά, εξηγώντας ότι δεν υπάρχει ούτε γεωγραφικά ούτε τεκτονικά κάποια σύνδεση. Δεν υπάρχει απολύτως καμία συσχέτιση μεταξύ των σεισμών του αλβανικού χώρου και της Ελλάδας. Είναι δύο ανεξάρτητα συστήματα τα οποία υπάρχουν. Και δεν επηρεάζει ο σεισμός της Αλβανίας τη σεισμικότητα στην Ελλάδα. Ο καθηγητής γεωλογίας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Χαράλαμπος Φασουλάς παρουσίασε τι έδειξαν οι σεισμογράφοι κατά τη διάρκεια του σεισμού, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε δραστηριότητα ούτε πριν ούτε μετά το σεισμό στις 9 και 25 το πρωί και ότι όλο το φαινόμενο εκτονώθηκε μέσα σε 15 περίπου λεπτά. Ο σεισμός στην Αλβανία ήταν επιφανειακός, ήταν πολύ κοντά στην ξηρά, έδωσε και δίνει πολλούς μετασεισμούς, καμία σχέση δηλαδή με την εξέλιξη του δικού μας φαινομένου, ενώ ο σεισμός ο δικός μας είναι ξεκάθαρο ότι σχετίζεται με το τόξο του Νοτίου Αιγαίου. Είναι ο σεισμός αυτός ο οποίος βλέπετε, ήταν ένα πολύ ξαφνικό γεγονός, χωρίς καθόλου προσεισμούς και ξαφνικά είχαμε τον πολύ ισχυρό σεισμό, ο οποίος ακριβώς λόγω των χαρακτηριστικών που έχει και καταγραφεί δείχνει ήταν πάρα πολύ κοντά σε εμάς και εκτονώθηκε μέσα σε περίπου η σεισμική δόνηση, μέσα σε περίπου 15 λεπτά ησύχασε ουσιαστικά η γη από τη δόνηση που είχε προκληθεί.